με εμάς. Δεν παρέθηκε στο κυνηγητό. Γεια σας μάγκες και μάγκισες, Nightlight εδώ πέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα στην παρέα είμαστε τρία μηχανάκια. Το ζήτα της ομάδας, ένα ρο6, πιο καινούργιο από το δικό μου, και εγώ. Θα πάμε να αλλάξουμε λίγο στα Everest, να πάρουμε λίγο αέρα. Κλασικά έχει κίνηση, τι καλύτερο, άμα δεν έχει λίγο κίνηση δεν λέει. Στο προηγούμενο βιντεάκι αυτό που παίχτηκε είναι ότι είχα πολύ λίγο αέρα στο πίσω λάστιχο. Σήμερα το έλεγξα πριν ξεκινήσω. Απλώς την προηγούμενη φορά είχαμε κάτι δουλειές με το ζήτα και με όλα αυτά που κάναμε δεν πρόλαβα ποτέ να ελέγξω το μηχανάκι. Κάθε φορά πριν από βόλτα το ελέγχω, εκείνη τη μέρα το έβγαλα κατευθείαν από το καράζ. Δεν έλεγξα τίποτα. Και εκείνη τη μέρα που δεν έλεγξα κάτι είναι που έγινε. Τι ατυχία μεγάλη. Ορίστηκε το ρο6 της παρέας σήμερα. Λίγο ελεύθερο δρόμο ρε φίλε, τι ζητάμε. Άδειασε ο δρόμος επιτέλους ρε φίλε. Κοσμάκι έξω. Τι κοιτάς ρε, τι κοιτάς. Θες κάτι, θες κάτι. Θα δούμε και σε τι στάδιο είναι το στρώσιμο του δρόμου. Γιατί λογικά την τελευταία φορά που έχω πάει θα το έχουν προχωρήσει. Αν όχι τελειώσει. Πάμε να δούμε τέλος πάντων τι γίνεται. Πάντως χαλαρά πράγματα, σας το έχω πει, δεν χρειάζεται δεν και καλό να τρέχετε. Καλά, όχι ότι μπορούμε κιόλας με τέτοια κίνηση, αλλά πιάνετε το point. Η βόλτα είναι βόλτα, είτε πας με 80 είτε με 180. Το νόημα είναι να απολαμβάνεις τη βόλτα. Έχω δει ότι σας αρέσει το εξωτερικό μικρόφωνο, αν και η αλήθεια είναι ότι διαφέρει λίγο ο ήχος. Είναι λίγο πιο βαρύς ο ήχος από αυτό που ακούτε. Αλλά είναι το ίδιο δυνατό, πιστέψτε με. Πω. Ωραίος, δεν πειράζει. Ρε είναι, κοίτα, έχεις και καταλήτη πάνω, έτσι. Πήγε καλά. Καλά πήγε. Ρε, στη Δευτέρα το είδες, επειδή έχεις παραπάνω στροφές. Τράβηξε παραπάνω η δικιά μου. Έχεις αλλάξει τα κινητά και εγώ ήμουν ακόμα στη Δευτέρα. Ναι, γιατί εγώ έχω 16.000, έχεις 18. Για κόφτη εννοώ. Άρεσα, κόφτη. Thank you.
είναι πανέμορφα, ρε μάκες. Μάγκες, είναι απίστευτος ο δρόμος. Απίστευτος. Όχι, τι κάνουν εκεί? Μην μου πεις ότι σκάβουνε τώρα και θα περάσουμε μέσα από αυτό. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Εντάξει, δεν σκάβουνε. Αλλά όχι ρε φίλε. Θέλω να δω για πόσο καιρό θα κάτσει έτσι η άσφαλτος. Εντάξει, όχι τίποτα άλλο ρε μάγκες, είναι δίπλα από τη θάλασσα, έτσι να τα λέμε και αυτά, οπότε παίζει και αυτό ρόλο. Και ειδού η παλιά η άσφαλτος. Εδώ δεν έχει τρέλες. Εδώ είναι πιο φρέσκια ακόμα, φαίνεται. Βασικά μυρίζει, δεν φαίνεται. Μαλάκα. Το δικό σου τώρα 6 θα κάνει αυτά, ρε. Ήρε. Μαλάκα, τι χώρο έχεις από κάτω. Έτσι, πού και θα σε έκανε, μαλάκα. Θα τα κάνει και το ζήτα, θυμάσαι. Εμένα χωράει ένα πανάκι, ρε μαλάκα, και με το ζόρι. Και πού θα πάμε, πάμε πλατεία πού? Πάμε πλατεία Βάρκηδα, ρε. Γιατί να πάμε, αφού δεν θα κάνουμε τις τροφές, ρε φίλε. Πάμε να ράξουμε εδώ. Πάμε να ράξουμε εδώ πέρα. Είναι κλειστός ο δρόμος, οπότε θα ράξουμε εδώ πέρα, ρε φίλε. Εμείς έτσι αλλιώς πιο πολύ για τις τροφούλες θα πηγαίναμε και να ράζουμε μετά. Αλλά εντάξει. Τι θα κάνεις, κάτσεις να σκάσεις ή θα κάτσεις να δικό σας. Με τόσες φορές που το έχω πει, το έχετε μάθει όλοι απ' έξω. Αυτά είναι ρε μάγκες, αυτά είναι.